Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, χαιρετίζουμε τις σημερινές πρωτομαγιάτικες απειρηνιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Ενώ είναι τη φωνή μας με εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις παραλλαγικά. Τιμάμε τους ηρωικούς μικρούς της τάξης μας. Η 1η Μαΐ είναι φάρος των αγώνων για όλη την εργατική τάξη. Είναι η μέρα που βάφτηκε με το αίμα των εργατών. Από το 1886 στο Σικάγο, το 1936 στη Θεσσαλονίκη, το 1944 στη Κεσαριανή μέχρι και σήμερα. Σήμερα, 135 χρόνια μετά την ομοκοπωμένη πρωτομαγιά του Σικάγου και τον αγώνα των εργατών για το 8ωρο, για καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει νομοσχέδιο που θα επιβάλλει τη 10ωρη εργασία, τις απλήρωτες υπηρεσίες, την ιδιωτικοποίηση της υπηκονικής ασφάλισης, την κατάργηση ακόμα και της ηλιοκράτικης αργίας για πολλούς κλάδους. Ταυτόχρονα, ο νέος συνδικαλιστικός νόμος έρχεται να βάλει νέα εμπόδια στην πραγματοποίηση απεργιών. Στην ίδια τη λειτουργία των συνδικάτων στη συλλογική οργάνωση για δράση. Χιλιάδες εργάτες έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, για μια κοινωνία πιο δίκαιη, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, κόντρα σε αυτούς που πλουτίζουν από το δικό μας κόπο και υδρότα. Κόντρα στις κυβερνήσεις που νομοθετούν για να εξασφαλίσουν με όλους τους τρόπους τα κέρδη των αφεντικών. Στο πλευρό αυτών στέκονται οι εξυπουργημένες πλειοψηφίες της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας, που κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τους εργαζόμενους χειροπόδα αναδεμένους. Μπροστά στο νομοσχέδιο έκτρομα που φέρνει η κυβέρνηση για τα εργασιακά. Αυτοί που έχουν καταδύσει οι χειροκροτητές της εκάστοτε κυβέρνησης και συνδιαλέγονται με την μεγαλοεργοδοσία που έχουν φτάσει στο σημείο να υιοθετούν προτάσεις όπως τα φωτιματικά ταμεία ασφάλισης και ιδιωτικοποίησή της δηλαδή. Κυβέρνηση μεγαλοεργοδοσία κλιμακώνουν την επίθεσή του σε βάρος μας. Φτιάχνουν τους εργατικούς νόμους που συνεχίζουν και επεκτείνουν οι επόμενες. Διαλύουν την κοινωνική ασφάλιση. Επιτρέπουν να δουλεύουμε χωρίς ένσημα. Δεν μας διανέμουν τα υπεραγνώστων. Μας αφήνουν χωρίς μέτρα προστασίας στη δουλειά. Χωρίς ελεκτικούς μηχανισμούς με προσωπικό. Έχουν χάσει τον έλεγχο με την πανδημία. Αφού χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει στη χώρα μας. Ενώ μας παρουσιάζουν ότι όλα πάνε καλά. Δεν προσφέρουν άλλο για τους νοσηλευτές. Δεν έχουν τις αμαρτωλές καρδιακές μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν είναι σίγουρο που πάνε στο σύστημα υγείας. Αλλά την ίδια ώρα δίνουν πολλά χρήματα στους ιδιωτικούς συνδικάτες. Δεν βαλούν να σκάβει τον προσωπικό του αιώνα. Το σωματείο μας καλεί όλους τους συνεργάτες οικοδόμους, όλους τους εργαζόμενους και ανέργους τις εμπερσιμές να δυναμώσουμε το μαξιμό κίνημα. Ο αγώνας για τα δικαιώματά μας στη δουλειά, στη ζωή μας, στην υγεία είναι υπόθεση όλων μας. Πρέπει μαζί να βαλίσουμε στον δρόμο αυτό, στον δρόμο της ανατροπής και να παλέψουμε για τις ελάχιστες τις δικές μας. Για να δούμε μια καλύτερη μέρα για τις οικογένειές μας. Για να μην μετράμε καθημερινά νεκρούς. Η ΓΕΣΕ και η πλειοψηφία του 10 Σύμβα του Εργατικού Κέντρου Πρέβεζας σε διάτροπα κάλεσαν σε απεργία στις 4 Μάη την τρίτη μέρα του Πάσχα και πολιτά με τις αγγείες των ημερών υπονομεύοντας και εκφυλίζοντας έτσι τον αγωνιστικό εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Η 1η Μάη είναι η μέρα των εργατών. Το πώς και με ποιο τρόπο θα παλέψουν οι εργάτες το αποφασίζουν οι ίδιοι. Δεν έχουμε την ανάγκη καμιάς κυβέρνησης. Κανενός συμβασμένος και συμπολιμένος με τον πατέρα να μας υποδείξει τι θα κάνουμε. Λύσεις στα όσα τραβάμε καθημερινά μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς μπορούν να δώσουν μόνο οι εργαζόμενοι, Έλληνες και μετανάστες. Με τον οργανωμένο αγώνα, σαν μια βροχιά, σε σύγκρουση με τη μεγαλοεργοδοσία και τις κοινωνίες της, με αυτούς υπολογίζουμε.